Κύριε Ξενάκη, η συναυλία αυτή δεν είναι παρά μία κραυγή των συγγενών των 57 νεκρών των θυμάτων ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Και η κραυγή αυτή πραγματικά αγκαλιάζεται και από τον ελληνικό λαό, αλλά αν θέλετε είναι και μια απέτηση να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη όπως επιχειρείται, να μην υπάρξει θάψιμο της αλήθειας και απόκρυψη σημαντικών στοιχείων του εγκλήματος και κυρίως να μην υπάρξει αποπροσανατολισμός από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν, να μην υπάρξει αποπροσανατολισμός για τις πολιτικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών, αλλά και της ιδιοκτησίας της Hellenic Train, του ΟΣΕ και των στελεχών τους, αλλά και του σταθμάρχη. Ναι. Όλο αυτό το πακέτο πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Αυτό λοιπόν το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, όπως εμείς το λέμε, έχει εδράζεται πάνω στην απελευθέρωση, στην πορεία απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όλες οι κυβερνήσεις σταδιακά έβαλαν το χεράκι τους για να υλοποιηθεί, αλλά και προώθησαν και την κατάτμιση και παράδοση των τρένων στους ιδιωτικούς ομίλους. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα και από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας γνωρίζετε ότι κατέθεσε την πρόταση για την εξεταστική επιτροπή, έγινε όλη αυτή και βέβαια θα συμφωνήσει και συμφωνεί σε οτιδήποτε συνδύνει. Να δούμε και την πρόταση. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι είτε πράσινα, είτε πορτοκαλί, είτε κόκκινα, είτε μπλε τα τιμολόγια, είτε διασπασμένα, είτε ενιαίο όπως ακούγονται αυτές οι προτάσεις, το ρεύμα θα φτάνει στους καταναλωτές. Ό,τι και επιλογή και αν κάνουν, θα φτάνει ως ένα πανάκριβο προϊόν που αδυνατούν πλέον να το πληρώσουν. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αλλά δεν είναι θέμα τι τιμολόγιο θα διαλέξουν, αλλά ό,τι και να διαλέξουν, το ρεύμα θα είναι ακριβό. Το τιμολόγιο τώρα, το οποίο εφαρμόζεται και νομίζω ότι είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, αλλά στα επισημάνουμε άλλη μια φορά. Πρώτον, δεν ήταν επιλογή της κυβέρνησης ή των κυβερνήσεων των προηγούμενων. Στηρίζεται πάνω σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εφαρμόσετε αυτή την μέθοδο πληρωμής των τιμολογίων. Δεύτερον, καλούμε τους καταναλωτές να μπουν σε ένα τζόγο. Γιατί η επιλογή του τιμολογίου δεν είναι παρά ένας τζόγος. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία τα οποία θα επιλέξει ο καταναλωτής, γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβεται το χρηματιστήριο της ενέργειας. Ποιος μπορεί να προεξοφλήσει, πού θα ανέβει, πού θα κατέβει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κλείσω, να μην καταχρώμε και τον χρόνο σας, ότι θα πρέπει όχι η κυβέρνηση, δεν έχει καμιά πρόθεση τέτοια να κάνει. Για να μειωθεί το ρεύμα, ένας τρόπος υπάρχει. Πρώτον, να σταματήσει το χρηματιστήριο της ενέργειας. Δεύτερον, να σταματήσει η απολιγνητοποίηση, η οποία πραγματικά είναι ένα πολύ φτηνό ενεργειακό προϊόν και μην επικαλεστεί κάποιος στο περιβάλλον, γιατί ήδη αυτά τα έχει λύσει η επιστήμη. Ο πόλεμος και η ταύτιση της ελληνικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και των κομμάτων τα οποία υπάρχουν σήμερα πάνω στην εντολή, στην θέση, κόψτε το φτηνό προϊόν φυσικό αέριο από την Ρωσία σε έναν πόλεμο που δεν έχει σχέση με τα ελληνικά συμφέροντα του λαού μας και πάρτε το πανάκριβο υγροποιημένο αέριο. Πράσινη μετάβαση. Θησαυρίζουν αυτή τη στιγμή τα μονοπόλια αυτής της ενέργειας. Η κυβέρνηση έλεγε πριν από λίγο διάστημα να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα πάρετε φτηνό ρεύμα. Το ρεύμα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παράγει πολύ μεγάλες ποσότητες, 50% αυτή τη στιγμή της αναγκαίας ενέργειας και ο καταναλωτής το πληρώνει πανάκριβα. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα τιμολογίων, είναι θέμα πολιτικής της κυβέρνησης, αντιλαϊκής πολιτικής και ο λαός οφείλει να την καταδικάσει αυτή την πολιτική. Κύριε Παπαναστάση, για να ξεκινήσουμε όμως στην κουβέντα τώρα για αυτά. Καταρχάς να πούμε ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μονοσήμαντο. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ύψος των αμοιβών που παίρνουν οι καταναλωτές. Γι' αυτό υπάρχουν και οι διαφορές αυτές με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα θα πρέπει να δούμε το κομμάτι της ακρίβειας καταρχάς
είναι και επίσης συνδεδεμένο με την ακρίβεια ενέργεια. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το βάλαμε, το συζήτησαμε προηγουμένως. Μην ξανά αναλωθούμε στα ίδια. Η ενέργεια είναι πανάκριβη, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών της κυβέρνησης. Δεν είναι εισαγόμενο αυτό το στοιχείο της ακρίβειας, της ενέργειας. Άρα αυτό μετακυλίεται και στα προϊόντα. Πάμε τώρα στο ύψος των αμοιβών. Ναι. Είναι γνωστό ότι ούτε 15ήμερο δεν φτάνουν πλέον οι αμοιβές για να ζήσουν τα νοικοκυριά. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πρόσφατα που είπε για το κλείσιμο της ψαλίδας των διαφορών με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είδαμε και το σχέδιο του προϋπολογισμού. Ωραία. Το ερώτημα είναι με τα 50 λεπτά που δίνεται την ημέρα στους συνταξιούχους μέσω των προβλέψεων του καινούριου προϋπολογισμού θα κλείσει η ψαλίδα, θα μπορέσει να αυξηθεί η αγοραστική κίνηση. Πώς θα γίνει αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ή τα 20 ευρώ που δίνεται αύξηση στους μισθούς. Πώς μπορεί να γίνει. Να σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα ένα μέτρο το οποίο αρνείται βέβαια η κυβέρνηση και το Κομμουνιστικό Κόμμα το έχει προτείνει κατ' επανάληψη είναι η κατάργηση ή η δραστική μείωση άμεσων και έμεσων φόρων. Ναι. Μην μου πείτε τώρα ότι αυτό. Ρητορικό είναι το μην πείτε. Ναι, ότι αυτό θα μειώσει τα έσοδα της κυβέρνησης. Τα έσοδα της κυβέρνησης. Τα οποία κάπου τα δίνει μετά. Ναι, ναι, γιατί τα έσοδα της κυβέρνησης θα μπορούσε να τα έχει και να κάνει περικοπές από αλλού. Ένα μόνο στοιχείο θα σας πω, ότι αυτή τη στιγμή αρνείται. Επί της ουσίας αρνείται. Μπορεί να δίνει, αλλά τα παίρνει από την άλλη πλευρά στους αγρότες στο αφορολόγητο πετρέλαιο. Εγώ μόνο ένα στοιχείο θα καταθέσω εδώ πέρα, ότι 370 εκατομμύρια κοστίζει το αφορολόγητο πετρέλαιο που δίνει σε εφοπλιστές, σε κλινικάρχες και σε ξενοδόχους. Ναι. Ένα στοιχείο μόνο. Άρα. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα θα πρέπει αποφασιστικά να το δουν αυτό το πράγμα και να βάλουν στο στρόχαστο τον πραγματικό αντίπαλο που είναι το κεφάλαιο και η εξουσία του, είτε αυτό λέγεται κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας σήμερα, είτε χθες ήταν του ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Εκεί είναι στην πολιτική αυτών των κυβερνήσεων, είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Και αυτό θα πρέπει να είναι και ο στόχος. Λοιπόν.